Ο χρόνιος πόνος μπορεί να ανακουφιστεί. Είναι το μήνυμα που θέλησαν να στείλουν δεκάδες γιατροί από την εξαιρετικά σημαντική επιστημονική διμερίδα που διεξήχθη στο Ρέθυμνο, τονίζοντας την αξία των ιατρείων πόνου και παρηγορικής φροντίδας. Το Ιατρείο Πόνου στο Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου λειτουργεί από το 2020 και έχει δεχτεί πάνω από 1.000 ασθενείς, με τον γιατρό αναισθησιολόγο Γιάννη Χρονάκη που το εισηγήθηκε και την ομάδα του να υπερβαίνουν διαρκώς τον εαυτό τους. Η ανακούφιση είναι άμεση και το ευχαριστώ του κόσμου. Δηλαδή, και δεν είναι μόνο η φαρμακευτική αγωγή, αλλά είναι και όλη η παρηγορική φροντίδα που δίνουμε στον ασθενή και στους οικείους και στους φροντιστές τους. Ότι δεν είναι μόνοι τους, είμαστε και εμείς και μπορούμε να ανακουφίσουμε όχι και να παρηγορήσουμε όχι μόνο τα προβλήματα του πόνου αλλά και όλα τα προβλήματα που μπορεί, γιατί αν πονάει ένας στην οικογένεια, δυστυχώς πονάει όλη η οικογένεια και μας προβληματίζει όλους. Κανένας με μια περιοριστική για τη ζωή κατάσταση δεν πρέπει να ζει και να πεθαίνει με περιττό πόνο και αγωνία. Η παρηγορική φροντίδα δίνει αξιοπρέπεια μέχρι το τέλος της ζωής. Στόχος είναι η πρόσβαση σε μονάδες παρηγορικής φροντίδας που θα παρέχουν εξειδικευμένη και ολιστική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων των ατόμων που βρίσκονται στο καταληκτικό στάδιο της ζωής τους. Με έκδηλη τη συγκίνησή τους για την επιτυχία της διμερίδας, οι εκπρόσωποι της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας επεσήμαναν τη σημασία της ενημέρωσης των πολιτών γύρω από την ύπαρξη των ιατρείων πόνου, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην αυτοκτονία του 72χρονου καρκινοπαθού στο Ηράκλειο. Ενώ έχουμε τα όπλα, έχουμε τα φάρμακα, έχουμε τις παρεμβατικές τεχνικές για τη θεραπεία του πόνου και την υποστήριξη των ασθενών πραγματικά που υποφέρουν με χρόνια νοσήματα, γιατί χιλιάδες ασθενών εξακολουθούν στη χώρα μας ακόμα να υποφέρουν. Είτε μπορούμε το νόσημα να το αντιμετωπίσουμε είτε όχι, τον πόνο μπορούμε. Και αυτή ήταν και η αιτία της αυτοκτονίας του συμπατριώτη σας στο Ηράκλειο. Δεν ήταν ο καρκίνος, ήταν ότι δεν άντεχε ο άνθρωπος άλλο τον πόνο. Με θλίψη έχω να πω ότι μετά από 26 χρόνια ύπαρξης της εταιρείας, οι άρρωστοι ακόμη δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν κέντρα πόνου και παρηγορικής φροντίδας για να απευθυνθούν. Και εσείς εδώ στην Κρήτη έχετε και το παράδειγμα του ανθρώπου που αυτοκτόνησε από τον καρκίνο του. Γιατί δεν ήξερε, δεν μπορούσε κανείς να τον βοηθήσει, δεν μπορούσε κανείς να λύσει το πρόβλημα του πόνου του. Παράλληλα, αναφέρθηκε η βαρύτητα της ανάγκης ενίσχυσης από την πολιτεία των εν λόγω ιατρείων, ώστε να ανακουφίζονται οι ασθενείς μέσα στο δημόσιο φορέα. Η πρόκληση είναι προς την πολιτεία, όλους αυτούς που παίρνουν αποφάσεις που αφορούν τις ζωές μας, πώς θα κατορθώσουμε μέσα στο δημόσιο φορέα, ο ασθενής που υποφέρει, όποια ώρα και όποτε χρειάζεται να έχει την υποστήριξή του. Δεν μπορείς ιδίως τον ογκολογικό ασθενή να του δώσεις ραντεβού μετά από 1 και 2 μήνες. Δεν γίνεται. Δυστυχώς δεν έχουμε στήριξη από το κράτος. Δεν υπάρχουν να ιδρύσουν στους οργανισμούς του νοσοκομείου, δεν έχουν ιδρυθεί κέντρα πόνου, το φαντάζεστε. Στη διμερίδα, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση του Ιατρικού Συλλόγου Ρεθύμνου, του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου και του Δήμου Ρεθύμνου, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Θεραπείας Πόνου και Παρηγορικής Φροντίδας, συμμετείχε πλήθος γιατρών από όλη την Κρήτη. Έλαβαν χώρα κλινικά εργαστήρια, ενώ με τη βοήθεια των καθηγητριών από την Αθήνα, το Ιατρείο Πόνου εξυπηρέτησε 27 ασθενείς.